Μόνο εξ αποστάσεως θα γίνονται τα μαθήματα στα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύουν στα Γιάννενα από τη Δευτέρα μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, όταν και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Την απόφαση αυτή έλαβε το Βρετανικό Συμβούλιο μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 που έχει συσταθεί, καθώς μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 6 θετικά περιστατικά, τα οποία ωστόσο έχουν προκύψει από την κοινότητα και δεν συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπάρχει εστία μετάδοση στο Πανεπιστήμιο. Αλλά κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν στην πόλη το τελευταίο οκταήμερο έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ή αποτελούν επαφές φοιτητών. Για τον λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο με την απόφασή του θέλει να στείλει και ένα μήνυμα θωράκισης του Ιδρύματος, καθώς υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση με την πόλη, όπως τόνισε ο Πρίτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη και συνεκτιμώντας τις συνθήκες της διάδοσης επιδημίας στην πόλη των Ιωαννίνων, αποφασίσαμε να ζητήσουμε και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση σήμερα το πρωί από όλα τα τμήματα του Ιδρύματος στις Πανεπιστημιοπόλεις Α και Β, αφορά μόνο την πόλη Ιωαννίνων, να πραγματοποιήσουν με εξ αποστάσεως διαδικασία το εκπαιδευτικό έργο που διεξάγεται με φυσική παρουσία μέχρι τώρα των φοιτητών για την επόμενη εβδομάδα, είτε από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Η εκπαίδευση με φυσική παρουσία σε εργαστήρια και κλινικές μπορεί να συνεχιστεί μόνο σε περιπτώσεις φοιτητών του τελευταίου έτους σπουδών, εφόσον η αναπλήρωση των εργαστηρίων αυτών δύσκολα μπορεί να ολοκληρωθεί. Συνιστάται δε στους φοιτητές ισχυρή υπόδειξη που διαμένουν στην πόλη των Ιωαννίνων να φορούν συστηματικά τις μάσκες, να αποφεύγουν χώρους μεγάλου συγχρονισμού και να ακολουθούν όλες τις υγειονομικές οδηγίες. Στο τέλος ερχόμενης εβδομάδας θα επανεκτιμηθούν οι συνθήκες επιδημίας και θα εκδοθεί νέα απόφαση ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο. Ήδη εδώ και 2 ώρες όλοι οι πρόεδροι των τμήματων, σε όσα τμήματα δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη, ζητείται κεντρικά από τη διοίκηση να ενημερώσουν την Βρετανία για τους επευθύνους διαχείρισης του κορονοϊού στους χώρους κάθε τμήματος και να συστηματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα αρχείο Excel με το οποίο θα γίνεται συνεχής παρακολούθηση εντός 24 ώρου θα πρέπει να ενημερώνεται το αρχείο αυτό με όλα τα ύποπτα ή θετικά κρούσματα, καθώς επίσης και θα έχουμε μια εμπιστευτική ενημέρωση τουλάχιστον από τους δικούς μας χώρους υπηρεσιακά, για τις επαφές. Με στόχο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, να γίνεται απολίμανση και καθαρισμός των χώρων και επαναχρησιμοποίηση των χώρων αυτών εφόσον έχουν προηγηθεί και ο χρόνος ασφάλειας, αλλά καθώς επίσης και επαρκής αερισμός, κυρίως και ο καθαρισμός των επιφανειών. Αυτά μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες και για το Πανεπιστήμιο. Και εδώ είμαστε να παρακολουθούμε λίγο τις εξελίξεις. Έχουμε αποφασίσει καταρχήν κάθε εβδομάδα να συνεδριάζει το συντονιστικό για τον κορονοϊό. Αλλά εφόσον προκύψει κάτι και οποιαδήποτε στιγμή, εδώ είμαστε για να παρέμβουμε κεντρικά. Υπάρχουν θετικά κρούσματα στο Πανεπιστήμιο και αφορούν φοιτητές. Ο συνολικός αριθμός μέχρι στιγμής που έχει καταγραφεί είναι 6 φοιτητές. Οι περισσότερες επαφές όμως δεν είναι εσωτερικά από το Πανεπιστήμιο. Από τα στοιχεία τα οποία έχουμε, είναι από επαφές από την πόλη. Δεν είναι μόνο από φοιτητές τμήματων που λειτουργούν με φυσική παρουσία. Γι' αυτό ανέφερα πριν τα στοιχεία τα οποία έχουμε, βέβαια είναι δικά μας υπηρεσιακά στοιχεία, δεν είναι επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΒΗ. Δείχνουν ότι προέρχονται από επαφές από την πόλη. Το είχαμε πει και στην αρχή, εκτιμώντας ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να επηρεάσει την πόλη, αλλά και η πόλη μπορεί να επηρεάσει το Πανεπιστήμιο. Να θυμίσω λίγο ότι πριν από 2 εβδομάδες, σε ανάλογη κατάσταση με την πόλη των Ιωαννίνων, βρισκόταν η πόλη της Πάτρας. Εκεί το Πανεπιστήμιο προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας για 1 εβδομάδα. Δεν το κάναμε, έχοντας την αίσθηση ότι η επιδημία αντιμετωπίζεται
δεν θέλουμε να κρυφτούμε από την επιδημία, αλλά αντιμετωπίζεται τηρώντας όλα τα μέτρα. Μάσκες, προφυλάξεις κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αν η επιδημία μεταφερθεί και στο πανεπιστήμιο, τότε η αλληλεπίδραση, η επίδραση πίσω στην πόλη επίσης θα είναι πολύ δύσκολη. Θέλω να ελπίζω ότι αυτή η εβδομάδα και το μήνυμα το οποίο στέλνει το Πανεπιστήμιο θα γίνει αντιληπτό όχι μόνο από τους φοιτητές αλλά και από την κοινωνία, ότι θα πρέπει να τηρήσουμε σε αυτή την περίοδο όλα τα μέτρα ώστε να μειωθεί το πρόβλημα. Αλλιώς οδεύουμε προς ένα lockdown τοπικό. Βέβαια και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν κενά στη διαδικασία ενημέρωσης και ιχνηλάτησης, καθώς το Πανεπιστήμιο, αν και έχει ζητήσει, δεν λαμβάνει ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ για επιβεβαιωμένα περιστατικά που έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο. Το θετικό είναι πως δεν έχει υπάρξει τουλάχιστον ενημέρωση μέχρι στιγμής για κρούσμα σε φοιτητικές εστίες, όπου οι συνθήκες ευνοούν περισσότερο τη μετάδοση του ιού. Τα στοιχεία που έχουμε. Τα στοιχεία, να υπενθυμίσω ότι τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία υπηρεσιακά δικά μας. Τηρούμε λοιπόν το εμπιστευτικό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά πλήρη στοιχεία έχει ο ΕΟΒΗ, τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα και τα έχει μόνο ο ΕΟΒΗ. Να ενημερώσω λίγο ότι ήδη με επιστολή προς τον ΕΟΒΗ έχω ζητήσει εμπιστευτική και απόρριτη ενημέρωση, κυρίως για τη χρήση λήψης μέτρων στους χώρους όπου εμφανίστηκαν τα κρούσματα και οι επαφές τους, ώστε να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και των φοιτητών αλλά και των εργαζομένων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε απάντηση, ελπίζω να έχουμε μια απάντηση η οποία θα βοηθούσε πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Εμείς κάνουμε μια υπηρεσιακή, εμπιστευτική, με βάση τα ελάχιστα στοιχεία που έχουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε χνηλάτιση κανονικά, ούτε να αντικαταστήσουμε τον ΕΟΒΗ, αλλά με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε, λειτουργούμε με βάση και τις οδηγίες και το πρωτόκολλο το οποίο έχουμε υιοθετήσει. Σε εστίες δεν έχει προκύψει και δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν έχουμε ενημέρωση. Έχουμε ζητήσει για δεύτερη φορά εγγράφους και από το Υπουργείο αλλά και από τον ΕΟΒΗ. Τουλάχιστον, επειδή λοιπόν πλήρης έλεγχος των διαμενών των φοιτητών σε εστίες καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να γίνει, ζητήσαμε δειγματοληπτικό έλεγχο για τους φοιτητές των φοιτητικών εστιών και τους φοιτητές όπου γίνεται η εκπαίδευση με φυσική παρουσία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση. Κατανοούμε γιατί δεν έχουμε απάντηση, διότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στην περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων.